Συχνά άνθρωποι απλοί κρύβουν μέσα τους πλούσια αποθέματα ηρωισμού που τα κληρονόμησαν όχι μόνο από τη στενή οικογένεια, αλλά και από το βαρύτατο και ένδοξο ιστορικό παρελθόν της πατρίδας μας. Μία τέτοια περίπτωση υπήρξε και ο Στυλιανός Κυριακίδης. Πρόκειται για ένα αγροτόπεδο γεννημένο στα 1910 στην Πάφο της Κύπρου. Από μικρός νιώθει μια ακατανίκητη επιθυμία να τρέχει αποστάσεις χιλιόμετρων. Η κλίση του τον οδηγεί στον Αθλητικό Σύλλογο Λεμεσού. Το 1934 μετακομίζει στην Αθήνα και εκεί συνεχίζει ως μέλος του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου να προπονείται και να συμμετέχει σε αγώνες. Παράλληλα βγάζει το μεροκάματο εισπράττοντας λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ως μέλος της εθνικής ομάδας διακρίνεται σε πανελλήνιους και βαλκανικούς αγώνες στίβου με λαμπρές επιτυχίες. Μάλιστα, καταρρύπτει το ρεκόρ του Σπύρου Λούι στο μαραθώνιο. Ο Λούις τον συγχαίρει από καρδιάς. «Παιδί μου Στέλιο, να τρέχεις πάντα, γιατί εμείς οι Έλληνες γεννηθήκαμε για να τρέχουμε. Μόνο έτσι καταφέραμε να ζήσουμε τόσους αιώνες». Η ευχή λειτουργεί μέσα στην νεανική καρδιά ως ιερή παρακαταθήκη. Το 1936 ο Κυριακίδης συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, τερματίζοντας ενδέκατος. Ακολουθούν τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Σε μία εισβολή στο σπίτι του, οι Γερμανοί βρήκαν το άλμπουμ από το 1936 στο Βερολίνο, με πρώτη μία φωτογραφία του Χίτλερ. Έκτοτε δόθηκε εντολή να μην ενοχλεί κανείς τον Κυριακίδη και αυτός αξιοποίησε την ευμένεια προς το πρόσωπό του και έκρυβε στο υπόγειο λεξιπτωτιστές συμμάχους που έφευγαν μετά για την Αίγυπτο. Φτάνουμε στο 1946, στα μαύρα χρόνια του εμφυλίου. Παίρνει τότε μία ρυψοκίνδυνη απόφαση. Να πάει στη Βοστόνη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 50ος Διεθνής Μαραθώνιος. Λαχταρούσε και μόνο με την παρουσία του να ευαισθητοποιήσει τους Αμερικανούς για να βοηθήσουν το λαό μας. Φανερώνει στη σύζυγό του την επιθυμία του. Η αντίδραση σαφώς υπήρξε έντονη. Εξάλλου, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για τα απαιτούμενα έξοδα. Την παρακαλά να πουλήσουν το ραδιόφωνο και την κουζίνα. Τελικά, συγκεντρώνει χρήματα που αρκούν μόνο για τον πηγεμό. Στις 4 Απριλίου 1946 φτάνει στη Βοστόνη και η πρώτη του κίνηση είναι να προσκυνήσει στην εκεί εκκλησία. «Πήγα στην Αγία Τριάδα και άναψα το κερί μου». Οι εφημερίδες αντιμετωπίζουν την άφηξή του μάλλον περιπεκτικά. Τον χαρακτηρίζουν ο κοκαλιάρης Έλληνας. Οι γιατροί της Επιτροπής τον απορρίπτουν ως καχυκτικό. Του δηλώνουν πως δεν μπορεί να πάρει μέρος γιατί θα κινδυνέψει θανάσιμα. Τότε ο Στυλιανός υπογράφει πως αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη, γνωρίζοντας τον κίνδυνο που διατρέχει. 20 Απριλίου 1946. Ώρα 12 το μεσημέρι. Λίγο πριν έλαβε τηλεγράφημα από τη σύζυγό του πως πήγαν με τα παιδιά στην Αγία Φιλοθέη και παρακάλεσαν την Παναγία να νικήσει ο μπαμπάς. Οι αθλητές παίρνουν θέση. Ένας Έλληνας ομογενής του βάζει ένα χαρτάκι στο χέρι. Από τη μία γράφει «Η Τάνη επιτάς» και από την άλλη είναι «Νικήκαμεν». Δίνεται το σήμα. Ο Κυριακίδης μένει με τους τελευταίους. Αυτή ήταν η τακτική του. Μετά τα 10 μίλια πλησιάζουν τους 15 που προπορεύονταν, ενώ 4-5 είχαν ξεχωρίσει μπροστά. Πρώτος, το μεγάλο φαβορί, ο Αμερικανός Τζον Κέλι. Τότε ο Κυριακίδης άνοιξε το βήμα. Σε μια ελληνική εφημερίδα δήλωσε εκ των υστέρων. «Έβλεπα μπροστά μου δακρυσμένες μορφές πονεμένων συμπατριωτών μου που μου έλεγαν «Νίκησε, νίκησε για μας». Τότε τα πόδια μου έκαναν φτερά. Πετούσε σε έναν άλλο κόσμο με τη βοήθεια της Παναγιάς. Στην τελευταία ανηφόρα ένας ηλικιωμένος άντρας κράβγασε «Για την Ελλάδα, Στέλιο μου, για τα παιδιά σου». Τότε, με όσα σωματικά αποθέματα του έμειναν, τερμάτισε φωνάζοντας «For Greece». Παραλήρημα ενθουσιασμού γύρω του. Οι δημοσιογράφοι τον πλησίασαν λέγοντας με θαυμασμό. «Ο άντρας που κέρδισε σήμερα είναι από τη χώρα των 300 του Λεωνίδα. Είναι από τη χώρα του 40». Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τρούμαν απόρρισε με την ήττα του χρυσού πρωταθλητή Κέλι. «Πώς έχασες από τον κοκαλιάρη και αδύναμο Έλληνα?»
Ο Αμερικανός απάντησε ειλικρινέστατα. «Εγώ έτρεχα για τον εαυτό μου και αυτός για μια ολόκληρη πατρίδα, για μια ιδεολογία». Ο Τρούμαν υποδέχτηκε τον Κυριακίδη με τιμές για να το συγχαρεί.